Γεια σα και καλώ ήρθατε στο συνεισυμπόσιο Αφιέρωμα. Όπου τσιμπάμε και μιλάμε για ταινίε που αγαπήσαμε, σήμερα μιλάμε για την ταινία Reservoir Dogs στη σκηνοθεσία Quentin Tarantino με του Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen, Chris Penn και Lauren Stirney. Μια ληστεία σε ένα κοσμηματοπολείο πάει πολύ στραβά. Τόσο στραβά που οι ληστέ υποπτεύονται ότι κάποιο του έδωσε στην αστυνομία εκ των έσω. Ενώ οι επιζήσαντε ανασυντάσσονται σε μια αποθήκη, προσπαθούν να βρουν ποιο είναι ο προδότη. Η πρώτη σκηνή είναι πολύ σημαντική για το θρύλο τη ταινία και για το θρύλο του Ταραντίνο, διότι είναι η πρώτη φορά που ένα ευρύ κοινό έρχεται αντιμέτωπο με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό στυλ και αυτή την πολύ χαρακτηριστική ταραντινική στάμπα. Επίσης, εδώ πέρα παίζει ο Ταραντίνο και μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι είναι πάρα πολύ κακός αλλά και στην πραγματικότητα έτσι ακριβώ μιλάει. Μπορεί να είναι κακό το οποίο, δεν το ξέρω, αλλά είναι απόλυτα ρεαλιστικό το πώ μιλάει εδώ πέρα, παρόλο που φαίνεται πολύ περίεργο. Ναι, η πρώτη σκηνή είναι θρηλυκή, διότι έχει ε, του χαρακτήρε να προσπαθούν να ερμηνεύσουν του στίχου του Like a Virgin τη Μαντόνα. Και βλέπει από, το, από τι αποκρίσει του κάθε χαρακτήρα γίνεται ένα μικρό χαμούλη τέλο πάντων. συμφωνούν, διαφωνούν, βρίζουν ένα τον άλλο, γελάνε. Βλέπει το ποιόν του κάθε χαρακτήρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι στην πραγματική ζωή δεν παραθέτουμε με χαρακτηρισμό του ποιοι είμαστε, αλλά φαίνεται Ποιοι είμαστε μέσα από τι κουβέντε. Μιλάμε για πολύ τυπικά θέματα. Μιλάμε για μπάλα, μιλάμε για ταινίε, μιλάμε γενικότερα. Για, για, για οποιοδήποτε θέμα και ανάλογα με τη συμπεριφορά και τι απαντήσει μα, βγαίνει ένα πόρισμα και μια εικόνα τέλο πάντων του ποιοι είμαστε. Ακόμα και αν μιλάμε για τεράστιε πουτσε, όπω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακριβώ. Αυτό είναι το θέμα όμω, ότι εδώ πέρα έρχεται το στυλ διαλόγου του Νταραντίνο, ο οποίο με μια κλωτσιά μπαίνει στο Hollywood με την ερμηνεία του Λάκε Βέρτζιν. Και καταλήγει να σοβαρεύει η συζήτηση, διότι καταλήγει στο φιλοδόρημα. Και όταν λέω σοβαρεύει, ενώ σοβαρεύει, εντάξει δεν είναι το πιο σοβαρό θέμα, αλλά έχει ένα άνοιγμα, διότι αφορά το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η κοινωνία. Ο Mr. Pink λέει ότι δεν πιστεύω ότι έπρεπε να λειτουργεί έτσι η κοινωνία, γιατί να δίνω φιλοδόρημα και ομολογουμένος το πώς λειτουργούν τα φιλοδορήματα στις ΗΠΑ είναι μια πολύ βαθιά αρρώστια. Μ' αρέσει αυτό το άνοιγμα που ξεκινάει από κάτι τόσο χαζό και τόσο ηλίθιο όσο το Like a Virgin να αφορά τις τεράστιες πουτσες και το πάει με πολύ διακριτικό τρόπο σε ένα πιο ανοιχτό θέμα. Ναι, μπάζει και του υπόλοιπου χαρακτήρε που δεν ε, έφεραν κάποια άποψη για το Lackerville Gin, του μπάζει μέσα στη σκηνή. Το φιλοδόρημα, ναι, στην Αμερική είναι ολόκληρο σύστημα, αλλά και στην Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι θυμάμαι κάποιε κουβέντε πάνω στο φιλοδόρημα, ρε παιδί μου, χωρί να είναι τόσο αυστηρό όσο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θεωρώ ότι το δεύτερο κομμάτι αυτή τη σκηνή είναι ακόμα πιο σημαντικό. Ο αληθινό ήρωα αυτή τη ταινία λέγεται Steve Wright και παίζει τον K. Billy. This is K. Billy's super Hassan's in the 70s. <χει> και σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανεί να σκεφτεί ότι κάνει υπερβολή, αλλά όχι και ως τη Wright στην πραγματικότητα έτσι μιλάει. Η τίτλη αρχή είναι ξεκάθαρα απόδειξη ότι αν έχει λίγο μουσικό γούστο και ξέρει να καστάρει μάπε παύλα τσογλάνια, μπορεί να κάνει οτιδήποτε να δουλέψει, ακόμα και το πιο χοντροκομμένο πρωτόγωνο slow motion και να βγάλει έτσι μια μαγιά εδώ πέρα. Και αυτή η μαγιά κόβεται απότομα στην επόμενη σκηνή, όπου ο Mr. Orange και ο Mr. White είναι σε ένα αμάξι. Ο πρώτο είναι την καστάματα επειδή έχει Σφέρα, ο άλλο έτοιμο να κλάψει από τα νεύρα του και από τον πανικό του. Ποιο, ο Χάρβε Καϊτέλ, έτοιμο να κλάψει. Αυτό είναι από μόνο του ιδιοφυέ. Εδώ λοιπόν κάπου είμαστε στο λεγόμενο, στη δομή του σεναρίου Narrative Hook. Είναι στο σημείο στο οποίο σπάει η καθημερινότητα των ηρωών ή του ήρωα τέλο πάντων και γίνεται κάτι το οποίο κλωτσαρχινά την μπλοκή με πολύ χοντρό τρόπο, δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό και δεδομένου ότι του είχαμε δει χαλαρού σε ένα ντάινερ να λένε τι μαλακίε του, εδώ πέρα κανονικότατα βλέπουμε ότι το πράγμα έχει σοβαρέψει απότομα και πηγαίνει μετά ο Orange και ο White στην αποθήκη και είναι κανονικότατα στημένη η σκηνή μεταξύ του, εκεί που ένα είναι στην αγκαλιά του άλλου, λε και είναι πολεμικό δράμα. Από το γράψιμο, το οποίο είναι, λε και ο άλλο λέει, ξέρει τι θα ήθελα να κάνω όταν και αυτό ο πανικό που υπάρχει όταν, έχεις, όταν έχουν φάει στο σινεμά τέλο σε πολεμικέ ταινίε, Νάρκη, Σφαίρα ή οτιδήποτε, έω και το στήσιμο των κάδρων που είναι κοντινό, κοντινό και διπλό του. Είναι κανονικότατα φόρο τιμή στι πολεμικέ ταινίε. Και χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη σκηνή και για να κάνει συμπαθή τον Mr. White, ο οποίο μέσα σε μια θάλασσα σκουλικιών είναι ο πιο συμπαθή. Επίση χρησιμοποιείται για να χτίσει την σχέση White και Orange και Όντω φέρνει τα πράγματα σε μια κορύφωση σοβαρότητα μετά από μαλακίε συζητήσει. Ο Ταραντίνο είναι σπουδαίο και στου διαλόγου και στη σκηνοθεσία, αλλά σε αυτή την ταινία προ το παρόν βρισκόμαστε πιο πολύ στα χωράφια των διαλόγων. Δηλαδή, η ταινία έχει πολύ διάλογο. Η σκηνοθεσία είναι πιο σεμνή, αλλά ταυτόχρονα, ακριβώ για να μην διαφεύγει αυτό το πράγμα θεατρικό και βαρετό, όσο ενδιαφέρονται σκηνέ διάλογοι, έχει κάνει κάποια πολύ έξυπνα πραγματάκια, όπω η σκηνή μεταξύ. Pink και White, που είναι ο White και καδράρεται από την πόρτα τη τουαλέτα και ο Pink μπαινοβγαίνει μέσα στο σημείο αυτό που οριοθετείται από την κάσα τη πόρτα. Και περνάμε σε flashback. Ωραία, κομψά flashback για κάθε χαρακτήρα που χρειάζονται σε μια ταινία δωματίου, ακόμα και αν το εν λόγω δωμάτιο είναι μια ολόκληρη αποθήκη και εκμεταλλεύεται ο Ταραντίνο το ότι. Είναι μια ταινία δωματίου και πρέπει να ανασάνει για να δώσει όσο περισσότερο νεύρο γίνεται στα flashback και με το πρώτο flashback έχει το περισσότερο περισσότερο ίσω νεύρο, διότι είναι ένα πανικό. Ναι, πραγματικά η σκηνή καταδίωξη δεν είναι τίποτα πολύπλοκο από πλευρά γυρισμάτων και πλάνων, αλλά έχει τέτοιο νεύρο. Ο Ταραντίνο έχει τέτοιο δυναμισμό και στο μοντάζ, διότι η Σάλι Μένκε ήταν σπουδαία μοντέζ, ήταν ένα σπουδαίο άτομο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με τον Ταραντίνο για την καριέρα του, κατά τη γνώμη μου, που πραγματικά βγαίνει κάτι όχι πρωτότυπο, αλλά πάρα πολύ δυναμικό. Και όταν γυρίζει πίσω στον Mr. Pink που τελειώνει την αφήγησή του και λέει μετά το μακελιό που έχει γίνει, έτσι, I tagged a couple of cups, είναι σαν την κατάληξη ενό ανεκδότου, το οποίο δεν είναι και με το χαρακτήρα του Pink, ο οποίο είναι ο εξυπνάκια που και καλά έχει τι σφαιρικέ γνώσει και φροντίζει κάθε φορά να νουθετήσει του υπόλοιπου που κατά αυτόν δεν τι έχουν αυτέ τι γνώσει. Εν μεταξύ, ρε φίλε, στι αρχέ τη καριέρα του, ειδικά ο Ταραντίνο ήξερε μέσα από το διάλογο να πετύχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ εξυπνακίστικου, ρεαλιστικού και παράθεση πληροφοριών. Καταλαβαίνω γιατί ήταν αποκάλυψη όταν παίχτηκε το Reservoir Dogs. Το flashback με τον κύριο White και τον Τζο υπάρχει ώστε να κάνει τον θεατή να αποφασίσει ή να τον μπερδέψει. Μπορείτε να πείτε όπω θέλετε, εγώ δεν κρίνω. Αν έχει δίκιο ο Mr. Pink ή ο White για το αν ο Τζο του την έχει στήσει. Και βλέπεις την ε, μούρη του Τζο κόβει τι αντιδράσει του και αποφασίζει μόνο σου. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι από τα σωστά flashback, διότι εντείνουν την κατάσταση στο παρόν. Ο Mr. Pink επιμένει να μην χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά του ονόματα. Είναι μια φωνή λογική μέσα σε όλο αυτό το παραλογισμό που γίνεται και α είναι αντιπαθέστατο με την καλή έννοια, σαν χαρακτήρα εντό τη ταινία. Η ταινία δεν έχει τεράστια πλοκή. Δεν γίνονται πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το σενάριο. Οπότε, ό,τι κάνει πρέπει με κάποιο τρόπο να χτίσει χαρακτήρε. Λοιπόν, όταν λοιπόν του έχει να συγκρούονται μετά το μονόλογο του Harvey Keitel, του Mr. White, να συγκρούονται για το αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά του ονόματα ή όχι, είναι μια σύγκρουση χαρακτήρων η οποία υπογραμμίζεται με το ότι ο ένα. Τραβάει όπλο στον άλλον. Είναι ο Μάικλ Μάντσεν που παίζει το Mr. Blonde, ο πιο σκληρό καριόλι στην ταινία. Είναι. Όταν έλεγα για κούλνε στου τίτλου αρχή, κυρίω εννοούσα αυτόν. Είμαστε στο μισάωρο σηματοδοτείται η επόμενη πράξη με την εμφάνισή του και το εννοώ κυριολεκτικά με την εμφάνισή του, διότι εκεί που γίνεται ένα πανζουλισμό και είναι όλοι του ε, έξαλλοι ή πανικοβλημένοι, ο ή ένα είναι τιμωθάνατο τέλο πάντων, αυτό είναι. Οπα, αράχτε μάγκε, όλα καλά. Κι όμω την παράσταση συνεχίζει και την κλέβει ο Μπουσέμι, ο Mr. Pink, ο οποίο πετάει από το πουθενά από το πουθενά τη λέξη νίγκερ και δεν είναι απλά ότι σου δίνει στίγμα ότι όπα, ο χαρακτήρα του παίζει και να είναι ρατσιστή. Είναι το πώ το λέει η μπουσεμάρα, ρε φίλε. Η επόμενη σκηνή flashback είναι η πιο γκανγκστερική σκηνή τη ταινία. Στην οποία μαθαίνουμε πέρα από το ότι τα μεγαλύτερα σκουλίκια στι ταινίε του Ταραντίνο φαίνεται ότι λέγονται Βέγγα είναι, υποτίθεται, ο αδερφό του Τραβόλτα από το Pulp Fiction. Μαθαίνουμε και ότι ο συγκεκριμένο Βέγκα έχει μια οικογενειακή σχέση με τον Τζο, οπότε έχει κυριολεκτικά βίσμα και γι' αυτό τον λόγο μπήκε στη δουλειά. Ενώ ξεκάθαρα δεν είναι επαγγελματία, όπω τα έλεγε και ο φίλο μα, ο Μίστερ Pink και άλλο ένα flashback που δικαιολογεί την ύπαρξή του, διότι μαθαίνουμε περισσότερα για του χαρακτήρε και εντείνεται το δράμα στο παρόν. Ναι, κοίταξε, αυτό το flashback δεν είχε πείσει στην αρχή όσο το έβλεπα, μέχρι να αρχίσει να παλεύει ο Έντι με τον Μπλοντ. Μέχρι να γίνει εκείνο το σημείο, λέω εντάξει, okay, το βλέπω, καταλαβαίνω, δεν είναι καθόλου αχρίαστο, αλλά σε εκείνο το σημείο μου έδειξε με πολύ οπτικό τρόπο το ότι μεγάλωσαν μαζί με τον Τζο ω ε, πατέρα, α πούμε, αυτοί οι δύο, και το πώ μεγάλωσαν μαζί, διότι αυτοί κάνουν Ελληνό πάλι για να δείξουν. Ε ότι ρε παιδί μου συμπαθιούνται και ότι αγαπιούνται σαν θετά αδέρφια. Αλλά πέρα από αυτό, το flashback είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δει αυτή τη σχέση, διότι θα παίξει τεράστιο ρόλο και αργότερα στη σκηνή του βασανιστήριου, αλλά και στο πώ λύνεται το δράμα τη ταινία. Η σκηνή του βασανιστήριου είναι θρηλυκή για τη σκληρότητά τη, γιατί ο Ταραντίνο επιλέγει να μείνει πάνω στο ψυχολογικό κυρίω για αρχή βασανιστήριο που κάνει ο Μίστερ στον αστυνομικό, με μία στατική κάμερα, μία κάμερα εστιασμένη απόλυτα πάνω στην κολοπεδίστικη στάση του Mr. Blond με την αδυναμία και την ακινησία του αστυνομικού στο foreground, το οποίο εντείνεται ακόμα περισσότερο από την πληροφορία που έχουμε από τον Mr. White ότι ο Blond είναι ένας επικίνδυνος ψυχοπαθής, οπότε περιμένει το κοινό με τρόμο να δει μέχρι πού θα το πάει ο Ταραντίνο, γιατί φαίνεται να είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος White, ξέροντας ότι αν αφήσει τον Μπάτσο μόνο του με τον Μπλόντ, το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Ε, σηκώθηκε και έφυγε. Θα μπορούσε να είχε επιμείνει λίγο παραπάνω. Εντάξει, γιατί τώρα Μπάτσο είναι σου λέει γάμα τον κάπω έτσι νομίζω το πήγε. Δεν είναι ότι θα σκάτωνε την αποστολή. Εντάξει. Εντάξει. Ισχύει αυτή αλλά η ερώτηση. Τον έβαλε στην αρχή να λέει ρε Μαλάκα, μην τον αφήσουμε μόνο του με τον Μπλόντ. Είναι καλή βαθή. απορία. Είναι, είναι σωστή απορία, όντω. Κοίταξε η σκηνή. Είναι σκληρή και νομίζω είχε προκαλέσει και ντόρο όταν είχε πρωτοπεχτεί τότε. Αλλά δεν είναι σκατοψύχητη. Διότι δεν σου δείχνει το αυτή να κόβεται, ξέρω εγώ. Σου κόβει μακριά, ρε μου, και μετά μπαίνει στο κάδρο και ο μπλόντ, όπω και να έχει. Δεν είναι το ίδιο το βασανιστήριο. Δεν είναι μόνο η υπέροχη, το υπέροχο τραγούδι που παίζει εδώ πέρα. Είναι ο ίδιο ο Μάικλ Μάντσεν για μένα που πουλάει τη σκηνή. Δεν είναι κανένα σπουδαίο ηθοποιό ο Μάικλ Μάτσεν, αν και τον έχω απολαύσει όπου τον έχω δει. Απλώ έχει αυτό το cool αυτάρε κοϊφάκι, το οποίο τον κάνει όντω επικίνδυνο. Πώ να το πω, ακόμα κι αν δεν είχε ανοίξει το στόμα του να αρχίσει να απειλεί τον μπάτσο, πάλι θα ένιωθα μια διόρατη αίσθηση απειλή και η σκηνή δουλεύει από την αρχή. Ω το τέλο. Και τι ωραία δολοφονία που έχει αυτό το σκληρό αντράκι μέσα στην ταινία, διότι είναι και εξαιρετικά κινηματογραφημένη και εξαιρετικά γραμμένη ώστε να έρθει στο σωστό σημείο και να αποκαλύψει απλά και ωραία ότι ο μπάτσο είναι ο Μίστερ Orange. Εδηλώνω πλήρη ικανοποίηση από αυτή την πολύ ωραία στιγμή και σεναριακά και με την πουτανιά που βάζει ο Ταραντίνο στη σκηνοθεσία. Λέω ότι η σκηνοθεσία του Ταραντίνου είναι σεμνή, αλλά εκεί που μπαίνουμε πια στο flashback με τον Orange, είναι ένα σημείο σε ένα diner όπου αγκαλιάζεται Orange με τον φίλο του, α πούμε. Εκεί που αγκαλιάζονται λοιπόν, κόβουμε απ' έξω και βλέπουμε μια πλανάρα, λε και έχει κάνει 2-35-1 σε κοκαίνη, α πούμε, το ratio. Ο Ταραντίνο και είναι υπέροχο. Αλλά πέρα από αυτό, η σκηνή αυτή σου δείχνει πόσο καυλωμένο είναι ο Όραντ με την αποστολή. Και αυτό είναι, αυτό είναι αντικλισέ, διότι συνήθω οι μπάτσει στι ταινίε τη Αμερικάνικη είναι, ξέρει, νοχελικοί, το βλέπω σαν ιεροτελεστία το ότι hey, τώρα έχω να μπω undercover ξέρω εγώ και να κάνω όλο αυτό. Όχι. Ο τύπος είναι σε φάση μαλάκα πήρα αποστολή, θα κατεβάσω κάτι μαφιός από, τα... από μέσα. Τα μαθήματα υποκριτικής είναι μια εξαιρετική πινελιά που δίνουν τον σωστό, τη σωστή δόση παραλογισμού στην ταινία. Διότι έχουμε δει που θα καταλήξει ο Orange. Έχουμε δει ότι καταλήγει πεταμένος σαν το σφαχτό με το μισό του αίμα να έχει χυθεί απ' έξω στην, στην αποθήκη μέσα και βλέπουμε σε τι τραγωδία καταλήγει αυτή του ιστορία. Οπότε η στάση του εδώ πέρα, το γεγονό ότι μασουλάει την τζίχλα με τον πιο καρικατουρίστικο τρόπο και τη στιγμή που ο άλλο του παραδίδει μάθημα υποκριτική για το πώ θα πει τη σκηνή με τη χέστρα, έχει τη σωστή δόση νοσηρή ηρωνία Θέλω. Στα ίδια πλαίσια και το πλάνο όπου μαθαίνει λόγια ο Orange και έχει στήσει ο Ταραντίνο την κάμερα και μπαίνει και βγαίνει από το κάδρο με τα λόγια. ευρηματικός και ταυτόχρονα απλό τρόπο για να δείξει έναν ηθοποιό να μαθαίνει λόγια ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα μπατσιθοποιό να μαθαίνει λόγια. Ο Ταραντίνο στην αρχή τη καριέρα του είχε πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για ευρηματικά και ωραία πλάνα, Εξακολουθεί να έχει, αλλά στην αρχή τη καριέρα του ακόμα περισσότερο. Αυτέ οι σκηνέ που μαθαίνει τα λόγια του σιγά-σιγά είναι ένα πολύ ωραίο και ευρηματικό τρόπο να δείξει την καθημερινότητα ενό μπάτσου στη δουλειά. Δεν είναι κάτι παραπάνω, αλλά ο Ταραντίνο βρίσκει τρόπο και κάνει το πούστικο σχολιάκι του πάνω στην τέχνη τη ηθοποιία, γιατί σου λέει ότι το φυσικό είναι αυτό που θα σε σώσει. Στην περίπτωση του Όραντ από του μαφιόζου, στην περίπτωση του ηθοποιού, στο σανίδι, στην κάμερα, οτιδήποτε. Και όταν λέει τελικά την ιστορία ο Όραντ στου μαφιόζου, κρέμονται από τα χίλια. Του, διότι του έχει μαγέψει και είναι πάρα πολύ ωραία κατάληξη του ότι κοίτα να δει, έμαθε τόσο καλά το ρόλο του. Είναι τελικά καλό ηθοποιό αυτό ο τύπο, ίσως και παραπάνω τραγικότητα δίνει αυτό και ο Τιμ Ροθ, ο οποίο εδώ πέρα παίζει έναν άνθρωπο ο οποίο. Παίζει, είναι ελεύθερο να μπει βαθιά στο ταραντινικό ύφο. Γιατί εντάξει, όταν παίζει διάλογο του Ταραντίνο, αναγκαστικά θα πρέπει να λε λόγια τα οποία βγαίνουν από το στόμα του Ταραντίνο και θα πρέπει να ακούγεσαι λίγο σαν τον Ταραντίνο. Αλλά εδώ πέρα το αγκαλιάζει, νιώθω αυτό, ο Ροθ με μια απλότητα, χωρί να είναι υπερβολικό, το οποίο είναι ωραίο ω σχολιάκι για την υποκριτική. Ο Ροθ είναι υπέροχο, το οποίο και δεν είναι πιτσιρίκι ακόμα, δηλαδή έλεο, και να πω ότι κάνει. Αψεγάδια στη Αμερικάνικη προφορά. Έτσι, δηλαδή, δεν θα το καταλάβαινα, άμα δεν ήξερα ότι είναι Άγγλο. Από εκεί και πέρα, η σκηνή, όταν επιστρέφουμε πια την αφήγησή του ρε παιδί μου, προσέξτε λίγο τα βλέμματα συμπάθεια του Καϊτέλ, του Μίστερ White προ τον Orange, τα οποία έρχονται και κουμπώνουν με την συμπάθεια που του έχει δείξει ω τώρα στην ταινία. Και από την ιστορία στου Μαφιόζου, πάμε στην ιστορία των αστυνομικών. ...και έχουμε μια ευθύτατη αντίστοιξη. Όταν έγραφε αυτό το σενάριο Ταραντίνο ήξερε ποια είναι τα δυνατά του σημεία... ...ήξερε σε τι είναι καλός στους άκυρους διαλόγους για κόμικ, για τραγούδια... ...για το φιλοδόρημα, για ένα σωρό μαλακίες... ...και ήξερε ότι αν κάνει μια ταινία γεμάτη με τέτοιους διαλόγους μπορεί να το κάνει να δουλέψει. Αυτό είναι ο λόγο που είναι τόσο καλό το σενάριο του Reservoir Dogs, διότι ξέρει πώ να κάνει να δουλέψει μια ιστορία ληστεία με αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά μια δομή βασισμένη στου διαλόγου περί ανέμων και υδάτων. Και η ιστορία των αστυνομικών έχει πολύ ματσίλα σε σχέση με την ιστορία των μαφιόζων. Είναι πολύ πιο. Είναι πιο αντρίλα, το οποίο κάνει μια ωραία αντίστοιξη. Η αντιμετώπιση που έχουν οι Μπάτσι στον συνάδελφό τους, τον Mr. Orange, δίνει ωραία αυτή την αντίστοιξη και το ότι πλέον ο Orange έχει μπει στο ρόλο του γκάνγκστερ. Και η παρομοίωση που κάνει ο Orange όσον αφορά τον Τζο είναι χαρακτηριστικότατο παράδειγμα του βαθύτατου ταραντινισμού για τον οποίο μιλάω. Πώς να στον περιγράψω. Είναι σαν το πράγμα από τους Fantastic Four. Ωστόσο, το αγαπημένο μου σημείο στο flashback και μάλλον το αγαπημένο μου σημείο σε όλα τα flashback είναι εκεί που ο Όραντ κοιτιέται τον καθρέφτη και λέει και ψυχώνει τον εαυτό του ουσιαστικά. Που βλέπει λίγο την απελπισία, βλέπει όμω και την πρεμούρα να πάει να το κάνει όλο αυτό. Και μου έχει δώσει το πορτρέτο ενό ρεαλιστικού, ενό πραγματικού ανθρώπου ο Ταραντίνο εδώ πέρα. Το ολοκληρώνει εδώ. Και α μην έχω ούτε, ούτε, ένα κοινό μαζί του. Τότε που είχαμε πάει undercover στου μαφιόζου <σχ> μα. <βασμάσες. σχ> και μάντεψε τι γίνεται μετά. Πάμε πάλι σε χαζοκουβέντα. Το πώ καταφέρνει ο Ταραντίνο να διατηρήσει την ένταση. Εκεί όταν η ταινία είναι 90% Συζητήσεις περί ανέμων και υδάτων και 10% ληστεία είναι θαύμα σχεδόν και είναι ένα ακροβατικό στο οποίο ουσιαστικά έχει χτίσει την καριέρα του. Βρίσκω αδιανόητα αστείο το πώς παίρνουν τα ονόματά τους από τον Τζο οι ληστές. Ήταν ανάγκη να μπουν σε όλο αυτό το διάλογο ότι εγώ γιατί πήρα το ροζ και ήθελα το μαύρο και ο άλλος είπε το μαύρο το θέλαν όλοι, το οποίο είναι πολύ σωστή λεπτομέρεια. Τέλο πάντων, το ζήτημα είναι ότι όχι μόνο βγάζει πολύ ωραία κομμωδία και σε πολύ σωστό σημείο, είναι ότι την κομμωδία τη βγάζει κυρίω ο Λόρεν Τίρνη. Ξέρει τι άλλο βοηθάει πάρα πολύ. Η ερμηνεία του Στίβ Μπουσέμι. Ο οποίο Στίβ Μπουσέμι παίζει βγάζοντα μια αξιοπρέπεια σε οτιδήποτε λέει, παρόλο που οι ατάκε που έχουν γραφτεί γι' αυτόν είναι ο ορισμό τη μικροψυχιά, τη μιζέρια και τη ανοριμότητα του ξερόλα του κυρία, 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 μπορώ να, μπορώ να έχω άλλο όνομα. Και καταφέρνει να βγάζει μια αξιοπρέπεια. Ε, τι, τι, τι να πω, δηλαδή, όταν μιλάμε για άψογο casting, νομίζω οφείλουμε να αναφέρουμε έστω τον Mr. Pink του Steve Buscemi. Είναι το μεγαλύτερο flashback από όλα αυτό, αλλά μου αρέσει, διότι ουσιαστικά οι ήρωες της ταινίας είναι ο White και ο Orange. Οπότε αυτό εν τέλει καταλήγει στο να σου χτίσει τη μεταξύ του σχέση που είναι και η καρδιά τη ταινία. Οπότε εντάξει, ο Ταραντίνο ξέρει τι κάνει. Και εδώ ο Ταραντίνο μπλέκει τη κουβέντα με τη σκληρή πραγματικότητα τη ληστεία που υπέρχεται, διότι ο White με τον Orange συζητάνε πάλι για χαζομάρε. Και μέσα σε αυτό μπαίνει και το ότι θα πρέπει να ασκήσουμε βία στου υπαλλήλου εκεί πέρα για να μην ξεφύγει η κατάσταση, το οποίο είναι μια σκληρή πραγματικότητα μια ληστεία, ακόμα και τον, με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο που προσπαθεί να το κάνει ο Mr. White. Και αμέσω μετά από αυτή την πολύ σκληρή πραγματικότητα, ο Mr. White λέει: Πεινάω, πάμε για ένα τάκο, το οποίο το χρησιμοποιεί ο Ταραντίνο για να κόψει στο επακόλουθο, όπου η σκληρή πραγματικότητα τη ληστεία έχει γίνει ακόμα πιο σκληρή γιατί όλα έχουν πάει κατά διαόλου. Και στο σημείο που ο White και ο Orange αναγκάζονται να πούν σε μια τύπησα ότι φέρει τα μάξι σου και ο Orange τρώει σφαίρα από αυτή την τύπησα η οποία έκρυβε όπλο, ο Orange την καθαρίζει και βλέπει σε ένα κοντινό του όλη την τραγικότητα του χαρακτήρα, ο οποίο κατάπιε την καύλα που είχε όταν πήρε την αποστολή. Είναι, Και είναι πολύ ωραίο που επιλέγει το σενάριο ο Orange να την φάει από την πιο άκυρη τύπησα το σύμπαν, διότι προφανώ δεν θα μπορούσε να τη φάει από την αστυνομία, αλλά από κάποιον. Έπρεπε να τη φάει. Είναι η απολύτω σωστή σεναριακή επιλογή να τη φάει από μια άκρη τύπησα και να αναγκαστεί να δολοφονήσει έναν αθώο πολίτη για να σώσει τη δική του ζωή. Στη σκηνή πλέον που είναι και ο Έντι στην αποθήκη, ο Όραντ λέει την ιστορία του τι παίχτηκε και αναγκάστηκε να σκοτώσει τον Μπλοντ. Έλα όμω που έχουμε δει το flashback και βλέπουμε τη σχέση του Έντι και του Μπλοντ, ο Όραντ ό,τι και να είναι, είναι ένα μπάτσο ο οποίο είπε μια ιστορία κάλυψη. Ο άλλο έχασε τον αδερφό του. Οπότε δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να καταλήξει αλλιώ το όλο πράγμα. Και τώρα, στο σημείο αυτό, ο White παίρνει το μέρο του Όραντζ. Και λέει ότι όχι, είναι καλό παιδί, δεν παίζει, ο τύπο ήταν ψυχάκια, που δεν ξέρω αν δικαιολογείται πλήρω στο χαρτί, διότι όσο και να αν αντιπαθεί ο White, τον Blond. κάπου ρε παιδί μου, λε ότι κοίταξε να δει τώρα. Έχει πάει το πράγμα κατά διαόλου. Είναι ο λόγο του εναντίον του άλλου. άλλο τον ξέρει καλά, είμαστε εγκληματίε εδώ πέρα. Οφείλει ο White να είναι πιο δύσπιστο. Αλλά ό,τι θεματάκι ή παραδοχούλα να κάνει και εδώ ένα τάξη, εξαιρετικό σενάριο, τώρα ε, χέστηκα που μπορεί να κάνει μια παραδοχή, έχει εμπιστευτεί ο Ταραντίνο τον καϊτέλ να του βγάλει αυτό το σημείο. Και όχι απλά το βγάζει, δεν με ενδιαφέρει αν δεν πείθω με 100%. Σε εκείνο το σημείο είμαι μαζί του όπω και να έχει. Όπω είμαι με τον Ταραντίνο, στο ότι έβαλε τον πιο δύσπιστο μπαστούνοκόλλι από όλου, τον Mr. Pink, να παίρνει, να τη βγάζει καθαρή. Ξέρουμε ότι αυτό έχει τα διαμάντια. Οπότε κατά, πισα, κατά πάσα πιθανότητα έχει happy end. Και όταν έχει ο Ταραντίνο κάνει ένα πλάνο το οποίο λέει ξεκάθαρα το ίδιο το πλάνο, την ατάκα την οποία επαναλαμβάνει από την αρχή ο Μίστερ Πίνκ, όταν στέκεται από πάνω και του κοιτάει όλου νεκρού ή έστω πυροβολημένου, το πλάνο σου λέει ξεκάθαρα. Ρε, μαλάκα, ήμουν μόνο επαγγελματία εδώ μέσα. Ε, τότε έχει καλή σκηνοθεσία, απλά. Από τη στιγμή που ο Μίστερ Πίνκ την κάνει για να βρει τον Μόργαν Φρήμαν στη βάρκα στον τροπικό του καρκίνο. Όχι, αυτό είναι. Wow, είναι άλλο αφιέρωμα. Χιντ, χιντ δεν είναι χιντ. Τέλο πάντων, φεύγει και μένουμε με τον White και τον Orange, διότι η ταινία πολύ έξυπνα και πολύ όμορφα και με αριστοτεχνία συναριακή το πήρε από το Ensemble και πήγε το κέντρο βάρους στον Mr. White και τον Mr. Orange και πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα έχοντας χτίσει τον Mr. White ως το καλό παιδί μέσα σε αυτή τη σκατήλα το πάει στο δίλημά του για το τι θα κάνει και το δράμα κυριολεκτικά κορυφώνει. Όλη η τελευταία πλανάρα είναι πάνω στον τεράστιο ηθοποιό που λέγεται Χάρβε Καϊτέλ. Ο Χάρβε Καϊτέλ έχει χτίσει καριέρα παίζοντα του σκληρού τύπου. Καταρχά να πω ότι ο Χάρβε Καϊτέλ ήταν ο νονό αυτή τη ταινία ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό διάβασε το σενάριο και έκανε την ταινία τελικά να συμβεί με την καλλιτεχνική του στάμπα να λέει ότι ναι, θα το κάνω. Έτσι, οπότε έχει δοθεί πλήρω αυτό το σενάριο και έχει δοθεί πλήρω στον Ταραντίνο, ο οποίο τι τον βάζει να κάνει. Τον βάζει με κλειστό στόμα να, να, να ουλιάζει. Οπότε βγαίνει σαν ένα τρίνο που ο τύπο προσπαθεί να καταλάβει τι στο διάλογο να κάνει εδώ που βρέθηκε. Φυλακή ή να φάει το μπούστι των Όραντ με στα νεύρα του. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο φινάλε για μια τέτοια ταινία. Το πώ το έφερε εδώ πέρα ο Ταραντίνο και το πώ υλοποιήθηκε μέχρι και το τελευταίο γαμημένο πλάνο. Το Reservoir Dogs θεωρώ ότι είναι ένα θαύμα του κινηματογράφου. Διότι τι σου αφηγείται, μια ληστεία που πήγε στραβά. Έχει το παραμικρό βάθο, όχι. Χρειάζεται να έχει, όχι. Και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο ο Ταραντίνο μπαίνει με τσογλανιά και τα κάνει όλα λίμπα στο Hollywood. Γιατί σου λέει ότι δεν χρειάζονται βαθύτερα νοήματα και υψηλά κόνσεπτ για να πει μια σπουδαία κινηματογραφική ιστορία. Το κάνει με στυλιζάρισμα, το κάνει με διαλογάρε, βγάζει ερμηνιάρε, βγάζει πολύ ωραία σεμνά πλάνα, απλά πλάνα. Και πραγματικά τι να πω, είναι, είναι στις στι τρει αγαπημένε μου Ταραντίνο εύκολα. Είναι ένα, είναι ένα αριστούργημα. Είναι κορυφή στο είδο του το Reservoir Dogs. Είναι κορυφή στο είδο Heist Film. Και σε καμία περίπτωση ούτε με το τηλεσκόπιο Hubble δεν μπορεί να το δει ως ένα χαρακτηριστικό δείγμα του είδου. Heist Film, αυτό είναι και το μεγαλείο τη ταινία. Είναι επίση μια ταινία είδου την οποία κατάφεραν να την ερωτευτούν και οι κουλτουριάριδε, γιατί έσκησε στο βραβιακό κύκλωμα και στο κουλτουροκοινό. Οπότε, ναι, αυτό ακριβώ που είπε ο Λεκερλέκη. Οπότε, αυτό δεν το λέω για κακό. Είναι μια ταινία που φαίνεται να ξεπέρασε κάποια στεγανά. Το λέω μόνο με αυτή την ξεκάθαρα ιστορική έννοια είναι τέλειο σε ό,τι κάνει το Reservoir Dogs. Φυσικά και το λατρεύω, φυσικά και δείτε το. Και ναι, ισχύει αυτό που είπε ο Τζουβελέκη. Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό θαύμα. Δεν έχετε καμία δικαιολογία να χάσετε το Reservoir Dogs. Εσεί το έχετε δει το Reservoir Dogs. Θα το δείτε. Σα άρεσε. Δεν σα άρεσε. Πείτε μα κάτω στα σχολεία. Και αν απολαύσατε αυτή την ανάλυση, κάθε σα like, κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι θα μα βοηθήσει και εμά να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε ιστορίε για χέστρε. Ωστότε.